Επεισόδιο Fish and Chips νούμερο 2 και ήδη έχουμε αρχίσει να μειωνόμαστε. Κρύβεται μήπως μετά την αγωνιστική που έκανε? Λες, δεν ξέρω. Ο Σάκης έχει πάει διακοπές. Πού έχει πάει και του πέρυψα κιόλας? Μαγιόρκα. Εγώ είχα πάει στην Πράγα, αλλά εγώ κύρωσης. Κάνω τις διακοπές μου για να προλαβαίνω να γράφουμε κιόλας. Ο Σάκης μας παράτησε και έφυγε. Κάνει τα one bad month και μας έχει παρατήσει. Λοιπόν, κάτσε, πού είμαστε τώρα, έχω χαθεί. Γενικό σχόλιο για την αγωνιστική δεν έχω να κάνω, είναι η αλήθεια, δυστυχώς, γιατί όπως είπα ταξίδευα. Δεν έχω δει σχεδόν τίποτα από μάτς. Έχω είδα λίγο κομμάτι του Manchester United και λίγο το Leicester Tottenham. Κοιτάδα και τα δύο στο λεωφορείο στο Flix, πάει σε 15 ώρες ταξίδι, μην το κάνετε παιδιά, αν δεν το αντέχετε. Αλλά γενικά η αγωνιστική μου πήγε σκατά. Ας αφήσω να πεις και εσύ λίγο τα δικά σου πριν μπούμε έτσι να μαθαίνουμε. Εντάξει, τίποτα. Μία πρώτη αγωνιστική που νομίζω δεν είχε πολλές εκπλήξεις. Επέστρεψαν αυτοί που περιμέναμε να επιστρέψουν. Κάποιοι λίγοι μπλάνκαραν. Εντάξει, δεν γίναμε σοφότεροι όπως και πέρσι που είχες πει για την πρώτη αγωνιστική. Ένα ωραίο σχόλιο. Το θυμάσαι, αλλά τι είχα πει πίσω από την Θυμάμαι. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω γενικότερα, τώρα πιο ειδικά. Ναι, είναι λίγα πράγματα. Πάμε στη λίγα μας όμως, πρώτο recap λίγας. Για έχω σε λίγα. Συγγνώμη, λίγας εγκλέζων. Λίγας εγκλέζων, ρε, έχουμε αλλάξει το όνομα. Οι παλιές συνήθειες δεν αλλάζουν εύκολα, ρε. Την έχεις μπροστά σου ή να έχω σου? Την έχω μπροστά μου, λοιπόν. Ο πρώτος είναι ο Greek Scouser 1892, Θανάσης Τσαφώνης, που έκανε 100 στάρα. Τι 103 πόντι. 103 πόντι χωρίς μάλιστα να παίξει κάποιο τσιπ. Εντάξει, αρχηγός Αλάχ, Χάβερτ στην ομάδα, Εμπέουμο, Πόρο. Και με καλή ομάδα έτσι, Ράγια. Δηλαδή δεν είναι κανένα. Ναι, δεν είναι ότι είχε κάποιον άκυρο, δεν είναι ότι είχε αρχηγό, ξέρω, τον Κόβασιτς που πήρε 10 πόντους προς πήρε. Μόνο ο Μπρούνο είχε μπλάνκαρ και από άκυρους, ας πούμε, είχε το Μαρτίνες, που δεν νομίζω να τον έχουν πολύ. Ναι. Πάμε τώρα. Δεν μπορεί να είσαι μερικούς για πλάκα, αλλά ναι. Τσιτάλια, Thunder FC, Κωνσταντίνος Αρής, δεύτερος και αυτός με 100 στάρα. Πικέ, Blinders, Βαγγέλης Ντάλλας, 97 πόντι. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς να το πω. Μιτς, μάλλον. Είναι ένα πράγμα που είναι 4 σύμφωνα. MH, Δημήτρης, T και S. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, 96. Και πέμπτος, Δουνέιρος, Ηλίας, okay. S. Αυτή είναι η πρώτη πέντε. Οι Πάτρων θα περνάνε. Ναι, θα κάνουμε κλασικά ένα shout-out να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά. Όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο θα τα βάζω να παίζουν από κάτω. Μέσα στο, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου βασικά τα ονόματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, παιδιά. Και εννοείται ότι μπορεί όποιος θέλει να μας στηρίξει λίγο παραπάνω, κάνοντας εγγραφή στο Patreon, σε κάποια από τα tier που υπάρχουν εκεί μέσα. Τα link υπάρχουν πάντα στην περιγραφή, στο YouTube και στην FPL Pub, τα έχουμε καρφιτσωμένα. Να μπείτε εκεί να δείτε τι γίνεται. Έχουμε προτζεκτάκια, το One Pan Man έχει ξεκινήσει και άλλα πράγματα. Merits, βραβεία, Manager of Math και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, να πάμε στην ομάδα μου, Power Slaves FC, όπως την έχω ονομάσει κλασικά. Κάθε χρόνο αλλάζεις όνομα, έτσι? Κάθε χρόνο βάζω ένα όνομα από τραγούδι των Iron Maiden. Δεν το έχω προσέξει, ωραία. Και πέρσι είχα βάλει The Clansman από το Clansman και με κορεδεύαν κάποιοι ότι ήταν και καλά να φοράς το KKK. Και τώρα έβαλα Power Slaves και είχα φάει πάλι. Δεν έφαγα ριπόρτα, αλλά ξέρεις στην αρχή, όταν σου περνάει από έναν έλεγχο το Fantasy, το όνομα. Ναι. Δεν ξέρω, λογικά επειδή είχε το Slaves μέσα, δεν το γλιτώνω το cancel με τίποτα με τα όνοματα που βάζω. Τέλος πάντων, λοιπόν. Σκατά Game Week. Είναι να απορρίσεις πώς με τόση προετοιμασία κάθε χρόνο κάνω τόση σκατά αρχή. 52 πόντους έκανα. Γενικά, δεν ξέρω, τα απρόσμενα της υπόθεσης ήταν
οι αλλαγές του Κουάνσα και του Ενκούκου που βγήκαν πριν το ημίχρονο και ο Αμάντι και νωρίς, αλλά ευτυχώς βγήκε πάνω στο 60 και πήρα 2 πόντους παραπάνω, ο Διαλό που είχα. Και επίσης εντάξει, ήμουν από τους πολλούς που είχαμε αρχηγό τον Ίσακ και εντάξει με αυτό που κάνει ο Σέρ εκεί πέρα, που κάνει θέατρο και ο Μπρετόν Δίας, άλλο και ο Σέρ Βλάκας και χαλάρω το παιχνίδι. Ευτυχώς πήραμε και μία assist εμείς με αρχηγό τον Ίσακ. Αυτά ήταν τα βασικά από την ομάδα μου, δεν έκανα τίποτα. Πήρα εκεί πέρα μία άκυρη assist από τον Μουνιώζ από ένα αυτόν γκολ. Αυτό νομίζω ήταν και το highlight της ομάδας μου. Λοιπόν, αυτά, για πες. Κοίτα, να πω για την ομάδα σου. Okay. Γιατί πόσο... δεν μπορώ να καταλάβω πρώτη αγωνιστική, γιατί να μην βάλεις το περιβραχιόνι σου σε αλάχρηση. Εντάξει, πραγματικά... Το ξέρω ρε φίλε, το ξέρω, το σκεφτόμουν πολύ. Δεν το λέω για σένα, το λέω γενικά για όλους που έχουν σαλάχ. Γιατί εφόσον παίζει και με την Ipswich να μην βάλεις το περιβραχιόνι, γιατί αυτό ήταν το άκυρο που έκανες. Τώρα το άλλο τι να πω. Ήσουν και άτυχος με τον Μπρούνο, άτυχος με τον Γουάντσα. Ήταν έδρας ρε παιδί μου, της Newcastle εκεί πάντα, αλλά οκ. Okay. Να πάμε στη δικιά μου την ομάδα, που κάναμε έτσι δυνατή αρχή, με return από όλους σχεδόν. Από όλους. Οι μόνοι που δεν έδειξαν ήταν ο Μικολέγκο και ο Πάλμερ. Από τους οποίους περιμέναμε να βελτιωθούν. Μέχρι και ο Φλέκεν δηλαδή με τα saves έδωσε 4 πόντους. Εντάξει, είμαι χωρίς Αλάχ. Αυτό, παρόλο που μάζεψε 78 πόντους, δηλαδή θα μπορούσα ακόμα καλύτερα, ίσως. Βασικά όχι, είμαι πολύ ικανοποιημένος με τους 78 χωρίς τους Αλάχ. Πήρε εν τέλει τον Ζώτα, και αν έχω κάλυψε από Λίβερπουλ και δικαίωσε. Ναι. Και το γεγονός ότι δεν είχα Αλάχ με βοήθησε να έχω Σάκα και Πάλμερ στην ομάδα. Εντάξει, μου βγήκαν τα punts και ο Σεμένιο και ο Γουντ. Πολύ αγαπημένος. Φίλε, και οι δύο σκόραραν. Ειδικά ναι. Του Σεμένιο θα πω εγώ. Ο Σεμένιο φίλε hidden διαμάντι, γιατί center for θα παίζει. Ναι. Έβαλε τον κολλάκι του και αυτός που στο τέλος, μια χαρά. Δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν, ακόμα και από τον Μπάλμερ που δεν έκανε τίποτα. Τέλεια. Θα μπορούσε να υπάρχει και ένα πέναλτι από την εντύπωση η Chelsea. Ναι. Δεν ξέρω αν το έδωσες. Είδα τη φάση. Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε. Όχι, εντάξει, τι δεν έχεις και παράπονο. Έκανες πόσο, 400.000 ranks στην πρώτη αγωνιστική. Κανένα παράπονο. Άριστη πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, τώρα πιάσουμε τα μάτια 1-1. Δεν ξέρω, είδες United. Είδα, ήμουνα στο λεωφορείο, ήμουνα στο πήγαινε προς Πράγα και είδα, το μεταξύ είχα και ένα ζευγάρι από πίσω μου, τώρα δεν ξέρω αυτή ήταν Δανή ή όχι, με μπλούζες Manchester United και οι δύο και τους μίλησα στην αρχή όταν μπήκαμε στο λεωφορείο και κάτσαμε και είδαμε και το μάτς μαζί στο κινητό μου. Αλλά κοβότανε και τα λοιπά. Αυτό που είδα και αυτό που διάβασα μετά και που κοίταξα στατιστικά ήταν ότι ήμουνα κι εγώ όπως και πολύ αρκετά άτυχη που δεν πήραμε τίποτα από τον Μπρούνο, γιατί έχασε, θυμάμαι, τουλάχιστον 2-38 ευκαιρίες, 2-38 που κάνει κακό τελείωμα. Δεν θυμάμαι αν έκανε και ευκαιρίες για assist και τα λοιπά. Κατάλληλα δεν ξέρω, πολλοί κόσμος γκρινιάζει για αυτή την εμφάνιση της United. Εμένα μου φάνηκε ok decent, ας πούμε. Δεν θυμάμαι και καμιά τρομερή ευκαιρία να δέχτηκε, αλλά και η Fulham έπαιξε πολύ δυνατά. Δηλαδή η Fulham μου άρεσε και για τη συνέχεια, επειδή έχω και δύο παίκτες. Έχω τον Μουνίς και τον Ρόμπινσον. Μου αρέσει για τη συνέχεια αυτό που είδα από τη Fulham. Από τη Fulham αυτός που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί είναι ο Smith Rowe. Ναι. Θα πω εγώ. Βέβαια είναι ακόμη νωρίς, αλλά πολύ hype και... εν τέλει, σε δύσκολο μάτς, δεν κατάφερε να δώσει κάτι και βγήκε και αλλαγή κιόλας σχετικά νωρίς. Ναι. Νομίζω δεν είχε καμία προσπάθεια. Θεωρώ. Ναι. Αυτό όντως είναι το πιο ανησυχητικό. Κατά τα άλλα, όντως, ο Μπρούνο θα μπορούσε να σου είχε δώσει κάτι. Και κρατάμε και τον Ζίρξη που μπήκε λίγο και κατάφερε να σκοράρει μέσα σε ένα μισάωράκι. Mm.
Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν θα τον έλεγα πίκ για το fantasy ακόμα, το δεν ζήτησε. Όσο είναι εκτός και ο Χόιλουντ βάζει τον κολάκι, μπορεί να του δώσει θέση στην 11η. Πιστεύει θα ξεκινήσει. Γιατί ξεκίνησε ο Μπρούνο ψευτοεπιθετικό από όσο είδα στο πώ βγήκε η 11η. Μπορεί να βάλει πάγκο τον Αμάντ και να κάνει εκεί πέρα αλχημίες και... Να χαρείς, μη βάλει πάγκο τον Αμάντ. Πρώτος επίλα Χον, αυτός είναι. Άμα πιστεύω, άμα θέλει να βάλει το ζήριξη. Λογικά, ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω, ψηλό απογοητεύτηκα που τον έβγαλε τόσο νωρίς τον Αμάντ. Δεν είναι ότι έκανε τίποτα το ιδιαίτερο στο μάτς, αλλά εκτελούσε και κάποια corner. Θυμάμαι, ίσως ήταν μια-δύο σέντρες που θα μπορούσαν να γίνει τίποτα. Τώρα που το θυμάμαι, τον είχα δει στο Community Shield και μου άρεσε πάρα πολύ. Και περίμενα γενικά ότι θα παίζει φέτος. Εντάξει, αλλά θα παίζει, ναι, θα παίζει. Είναι πρόβλημα για την ομάδα μου άμα έχω σποτ βασικού για αυτόν και δεν παίζει. Θα δούμε. Τώρα για τη Liverpool. Εντάξει, ο Σαλάχ, ο βασιλιάς της Game Week 1. Τι να πούμε γι' αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Γκολ και assist. Από τους λοιπούς ο Ζώτα παραμείνει ένα αξιόπιστο πικ όσο είναι υγιής και όσο παίζει. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι κατάφερε σε λίγα λεπτά να βάλει 10 κολλάκια. Να βάλει βασικά νομίζω για 16-17 return πέρσι και δεν είχε πάρα πολλά λεπτά. Mm-hmm. Γι' αυτό και τον πήρα κιόλας. Εγώ. Έχεις και προηγούμενο με αυτόν. Το έχουμε πει. Ναι, ναι. Στην καλύτερη μου περσινή αγωνιστική, θυμάσαι. Από τις καλύτερες, όχι την καλύτερη. Και από εκεί και πέρα η άμυνα. Βέβαια το match με την Ipswich δεν προσφέρεται για συμπεράσματα πολλά όσον αφορά τουλάχιστον την άμυνα. Ο Arnold δεν το είδα για να είμαι ειλικρινής όλο. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι έκανε ο Arnold και αν μπορούσε να δώσει και κάποια assist. Αλλά είχε μάζεψε 8 ποντάκια στο τέλος, είχε 2 bonus. Όχι, κοίτα. Εγώ αυτό που διάβασα είναι ότι ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο πρώτο μάτς της Ipswich στη Premier League. Δεν νομίζω να είναι γενικά, πρέπει να έχει ξαναπαίξει παλιότερα, αλλά έχει πόσα χρόνια. Ναι, βρε, έχει παίξει η Ipswich και εσύ. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Αγέννητο ήμουν, ξέρω εγώ. Είσαι μικρός. Αυτό που ξέρω είναι ότι επειδή τον ανέφερε στον Trent, πρέπει να. Βασικά θυμάμαι ένα που το χάνει ο Ζώτα από assist του και ήταν Mars, ξέρω εγώ, για assist. Αλλά τώρα δεν ξέρω, δεν τα έχει εδώ πέρα. Α, το έχει. Είχε expect assist, είχε μία ο Trent, που είναι πολύ, δηλαδή θα μπορούσε είναι να πληρώσει. Έφερε τον clean sheet. Εγώ με τον Κουάνσα, ρε, γαμώτο, δηλαδή, αρχικά δεν ξέρω, να μας πει κάποιος φίλος της Liverpool σε κανένα σχόλιο, άμα ξέρουμε αν αυτή ήταν τακτική αλλαγή, ή αν είχε παίξει άσχημα ή δεν ξέρω για ποιο λόγο ήταν αυτή η αλληλεγγύη. Αλλά μου χαλάει πολύ τα πλάνα τώρα αυτό. Γιατί πόνταρα σε μια κάλυψη από Liverpool, περισσότερο γι' αυτό τον είχα. Και έλεγαν ότι ο Κονάντε δεν είχε προπονηθεί, δεν είχε κάνει pre-season, οπότε πήγα σε αυτόν 4,5 εκατομμύρια και έχει ήδη πέσει, ρε φίλε, δηλαδή. Το έγραψα και στο Twitter. Πόσες μεταγραφές θέλω να σας αφήνετε να κρατάτε για να μην κάνετε μεταγραφή αμέσως. Δηλαδή, γαμώτο. Μία μέρα μετά το τέλος της αγωνιστικής έπεσε τιμή του αυτού. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα εκεί πέρα. Ξενέρα μεγάλη από εκεί. Τώρα στα υπόλοιπα μάτς η Arsenal έκανε το καθήκον της. Ο Σάκα συνέχισε από εκεί που σταμάτησε και ο Χάβερτς από εκεί που σταμάτησε το περσινό δεύτερο μισό, θα πω. Ναι, ισχύει. Από ένα γκολ και μία assist έκαστος. Από τον ένα το περιμένουμε, από τον άλλον όχι τόσο. Το boost το Σάκα. Το Χάβερτς εννοώ εγώ. Δεν το κατάλαβα, αλλά ο Σάκα μου πόνεσε εμένα, γιατί δεν τον είχα. Εντάξει, ο Χάβερτς βέβαια είναι επιθετικός που έχουμε και δύο θέσεις λιγότερες. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να μπει σε ομάδες. Γιατί θα χάνει και λεπτά από τον Ζεζούς που τον έχει ο Σάκης για κάποιο λόγο και τον είδα στην ομάδα του και λέω τι δωράκι ήταν αυτό. Για Σάκη δεν αναφέραμε ομάδα, έκανε 58 πόντους ας πούμε αυτό έτσι και τυπικά.
Έκανε καλή επιλογή αρχηγού. Έβαλε τον αρχηγό του Σαλάχ που έβαλε τους περισσότερους πόντους. Μπράβο. Αυτό. Να δώσουμε τα credits, να μας τα πει μετά όταν επιστρέψει. Εντάξει. Τίποτα, δεν έχω κάτι παραπάνω. Και η άμυνα της Arsenal είναι από τις πιο αξιόπιστες της Premier League και του Fantasy για να σου φέρνει ποντάκια. Και ο Σαλίμπα και ο Γκάμπριελ. Από τα center back, έτσι. Αυτά τώρα τι να πούμε. Γιατί οι Wolves δεν έχω να πω κάτι. Δύσκολο μάτι το πρώτο. Ναι. Και σκατό πρόγραμμα έχω την εντύπωση πρέπει να έχει Wolves τώρα στην αρχή. Ναι, στην αρχή δεν πάει. Δεν είναι πολύ καλό. Δύσκολες αγωνιστικές. Μετά δεν ξέρω ποιο μάτι θες να σχολιάσεις. Ας πούμε για το. Για το μάτι της Everton που εγώ είχα τον Bigford τερματοφύλακα, νομίζω υπήρχε κόσμος με Μικολέγκο, εσύ είχες Μικολέγκο, κάποιοι άλλοι τον είχαν. Εντάξει, αυτό ήταν θεωρώ ίσως από τα πρόσμενα της αγωνιστικής. Τώρα τριάρα, εντός τριάρα η Everton από την Brighton. Θεωρώ, χωρίς να έχω δει το μάτς, ότι έπαιξε ρόλο ότι λείπει ο Braithwaite, ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος είχε γραφτεί πολύ για τη Manchester United. Και τώρα, σαν είδα δημοσιεύματα, γράφουμε Τετάρτη βράδυ ότι παίζει και για τη Liverpool σαν υποψήφιος. Μακάρι να μην φύγει από την Everton και έχω τερματοφύλακα τον Bigford. Αλλά ναι, επίσης να σημειώσω για τον Μπάρκο, τον τεσσάρι αμυντικό της Brighton, ο οποίος αρκετοί τον είχαμε και τώρα γράφουν ότι έχει κλείσει στη... Πού έκλεισε, στη Σεβίλη, έκλεισε. Έχει πάρει μεταγραφή σε φίλοι νομίζω. Δανεικός. Και τώρα είναι θέμα γιατί νομίζω πόσο έχουμε 21, δεν είμαι σίγουρος αν λοκάρουν οι τιμές, πότε λοκάρουν οι τιμές των παικτών. Νομίζω άμα περάσει το deadline και λοκάρει η τιμή του δεν μπορεί να πέσει η τιμή του από 4 εκατομμύρια. Ναι, αλλά λογικά θα το διώξουν, λογικά ναι. Θα το διώξουν πριν από αυτό. Οπότε θα χάσω λεφτά και εκεί. αλλά ναι, επίσης ο Μίντε είναι παίκτης που ξέρω από ένα φίλο μου τον έχει δει πολύ στο Precision και του άρεσε. Έβγαλε μια assist αλλά βγήκε τραυματίας, δεν ξέρω τι παίζει εκεί πέρα από την αλήθεια μου. Και ο Μιτώμα... Ποιος είναι ο Μίντε? Δεν ξέρεις εσύ, μαλάκα, τώρα τι... Κάτσε με τους... με τον Μπάλμερ και δεν ξέρω εγώ με το Σεμένι. Και υπάρχει και ο Μιτώμα που βάλε και γκολ και τον πρότεινε ο Γιωσάκης μάλιστα στο One Pound Man να δείτε το βίντεο του που ανέβηκε στο κανάλι μας. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν θα πήγαινε εκεί, αλλά να δούμε. Έχει δύο παιχνίδια δύσκολα τώρα η Brighton. Να δούμε ποιος παίζει βασικός, υπάρχουν και πολλοί εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι παίζει. Ναι, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση από την Brighton είναι που μπαίνει ένας άκυρος και βάζει γκολ. Και στέλνει εσύ μήνυμα ποιος είναι αυτός ο Αγιάρη, ποιος ήτανε. Ναι, αλλά ακυρώθηκε, δεν ακυρώθηκε αυτό. Ακυρώθηκε. Ναι. Αλλά εντάξει, λέμε κάνεις, είναι η Brighton που κάνει σπον άκυρους παίκτες. Κλασικά ρε φίλε. Ναι. Μετά το, εντάξει, γιατί Newcastle είπαμε ότι κατάφερε με 10 παίκτες να σου φέρει την assist στο Isaac. Από τη Southampton ένας παίκτης, ο κλασικός αμυντικός του 4 εκατομμύρια, αυτός τον έχω κιόλας, Haywood, πώς τον λένε. Δεν τον έχω δει, να το φέρω στον Μπάρκο. Τον έχω βρε, είναι, πω ξέχασα το όνομά του, έχει δύο ονόματα. Harwood Bells, Bellis. Οκ, okay. Bellis. Εντάξει, για Fodder, Harwood Bellis, ναι. Okay. Τώρα στο Forest Bournemouth. Τι άλλο να πούμε δηλαδή, Σεμένιο Γουντ, αυτοί οι δύο. Πραγματικά ρε φίλε, πήρες και τα δύο γκολ, ωραίος. Δεν ξέρω, το μόνο που έχω σημειώσει για αυτό το μάτς είναι ο Ενκέτια, γιατί ακούγεται πολύ ότι τον κοιτάζει η Νότιχαμ Φόρεστ, νομίζω δεν έχει γίνει ακόμα επίσης πρόταση. Εντάξει, αυτά που τα λέμε τώρα, μπείτε στο eglazy.gr να το διαβάζετε, έτσι, ανεβάζουμε ειδήσεις, να πάρουμε και κανένα κλικ. Οπότε αυτό ίσως είναι ένα ερωτηματικό για το Wood, για το αν θα συνεχίσει να παίζει βασικός. Αλλά... Κάτσε ο Ενκέτια για τη Forest, ακούγεται για την Bournemouth. Μην μπερδεύεις τώρα, έπαθα το άλλο που είπαμε τον Henderson στο προηγούμενο βίντεο.
Μη φάγει άλλο expose τέτοιο. Εγώ δεν έχω ιδέα του μεταξύ. Καλά, θα έχουν και Wood και Αβωνίγη και τέτοια. Όχι, για τη φορά σου πει. Εντάξει, για τη φορά σου πει. Πάλι καλά. Λοιπόν. Στα υπόλοιπα μάτς ο Watkins δεν απέδωσε. Δεν απέδωσε. Βγήκε και αλλαγή. Είχε μεγάλο. Ναι, είχε μεγάλο καλοκαίρι ο Watkins και με εθνική. Τέλος πάντων, άρχισε να μπει και στην προετοιμασία, νομίζω. Οπότε. Δεν ξέρω θα. Είναι νωρίς νομίζω για να το διώξει ο κόσμος, που κάποιοι τον διώχνουν. Εννοείται, ρε. Εννοείται. Γιατί είναι παίκτης που, εντάξει, που είχε τα περισσότερα πόντους, περισσότερους πόντους από επιθετικό πέρσι, νομίζω. Και έχει και μετά την Arsenal καλό πρόγραμμα. Πολύ καλό, όχι απλά καλό. Οπότε κρατήστε τον, παιδιά, μην. Συγγνώμη, ρε φίλε, άμα διώξει Watkins τώρα, ποιο θα φέρει. Τον Ισακ πιστεύω φέρνουν, όσοι δεν τον είχαν. Πώς γίνεται να ξεκινήσει χωρίς τον Ισακ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μου φαίνεται πολύ τρελή κίνηση να τον διώξει άμα τον έχει αυτή τη στιγμή. Ξέρω, κανένα σκάζου θα τον έδιωξε για το Havertz, π.χ. Επειδή. Α, αυτό μπορεί. Και αυτή την αλλαγή μπορεί να κάνει κάποιο, σωστά. Αλλά δεν θα το έκανα προσωπικά. Εντάξει. Λοιπόν, Brentford Crystal Palace. Εκεί πέρα έχουμε την επιστροφή του χοντροκόλλη του Μπέουμα, όπου γράφουν για Τόνι και για Σαουδικές Αραβίες και φαίνεται γενικά να μην να φεύγει ο Τόνι. Οπότε, ρε φίλε, θα το φάμε πάλι στη μάπα τον Μπέουμα. Δεν το γλιτώνουμε, θα έχει και τα πέναλτι πάλι. Ο αγαπημένος μου παίκτης. Δεν το μπορώ καθόλου, ρε φίλε. Αλλά ναι, τώρα εκεί παίχτηκε ένα πράγμα με ένα γκολ του Έζε που δεν κατάλαβα τι έγινε. Το έχει ζει. Έβαλε γκολ με απευθείας φάουλ. Δεν το είδα, όχι, αλλά το διάβασα. Και το ακύρωσε κάτι πιο περίεργο λόγο ότι είχε σφυρίξει πριν μπει το γκολ. Κάτι τέτοια δεν έχω πάρει. Εκθέτομαι τώρα που εκτίθομαι που δεν το ξέρω. Και εγώ δεν το ξέρω. Γενικά που είδα στατιστικά, ο Έζε έπαιξε πολύ καλά. Είχε σούτ, ευκαιρίες κτλ. Είναι τύπου Μπρούνο μετά την πρώτη αγωνιστική που θεωρώ αδικήθηκαν ίσως λίγο αυτοί που τον έχουν που δεν πήραν κάτι παραπάνω. Εντάξει, και τώρα αυτό που αφήσαμε είναι το ντέρμπι. Α, τι ντέρμπι, άρχισαν πάλι. Εντάξει, το ντέρμπι είναι αυτά. Με τη γενική έννοια του όρου, έχεις δίκιο. Που έβαλε τον γκολ του Χάλαντ. Πρόσθεσε στο τέλος και ένα ο Κόβασιτς. Τι γκολ έβαλε το ίδιο στο Μάξι. Ναι, παράξενο. Τρίπλα ρε τη μισή ομάδα. Εντάξει. Αλλά δεν πήρε, έφαγε κίτρινο Βλάκας και έχασε τους πόντους, και έχασε ένα πόντο και έχασε και τα μπόνους. Πιστεύω από την κίτρινη τα έχασε. Ναι, έφαγε. Έγινε ένα πράγμα εκεί πέρα. Αλλά θα το αναφέρω μετά γιατί έχω να πω για τους μπόνους λίγο. Οχ, οχ, οχ. Όχι, εντάξει, μην έμεσή σου. Ε? Μην αγχώνεσαι. Δεν είναι. Δεν θα κράξω τα μπόνους ακόμα. Όχι, ρε. Κάτσε να πούμε για το μάτς και το λέμε μετά. Για το μάτς να πω ότι ο Κουκουρέγια τον έσβησε, ρε. Το τι βλάκα είναι, φίλε. Κοιτώδες ένα σκηνικό που κάτι έπαθε κράμπα και έπεσε κάτω. Ναι, και ναι. Του ζητάει βοήθεια και ο Χάλαντ, ρε φίλε, να είναι καλά, τον έγραψε στα αρχίδια του. Πόσο αντιπαθής, πόσο βλάκα ο Κουκουρέγια. Το λογικό. Αν είναι δυνατόν. Καλά να πάθει, πραγματικά. Και το βάλε και εμείς στη μούρη τον γκολ. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το πιο. Το highlight. Τώρα δεν ξέρω. Έπαιξε ο De Bruyne βασικό σειρά σε αυτό το match. Δεν θυμάμαι αν βγήκε αλλαγή. Λογικά θα βγήκε. Το οποίο δεν το περίμενα προσωπικά. Και ίσως είναι ένα έτσι. Όχι, δεν βγήκε αλλαγή. Βασικά έπαιξε 90 λεπτά. Και ο Foden έπαιξε μόνο ένα ημίχρονο. Ίσως να το κοιτάμε εκεί πέρα. Τώρα έχετε και παιχνίδι με την ύψη και τις χαμός ιστορίες. Και από την δικιά μου την πλευρά ο Ενκούνκου ήταν. Δεν μ' άρεσε τώρα που βγήκε έτσι νωρίς. Έχω την εντύπωση έπαιξε σε λάθος θέση από όσο διάβασα. Και τώρα έχουν πάρει κι άλλους παίκτες φέρανε λες και δεν τους έφταναν. Έφεραν τον Ζωάο Φέλιξ.
Δεν ξέρω, το μετανιώνω ήδη που τον έχω αυτόν τον άνθρωπο. Έχουν Πέτρο Νέτο, έχουν Νκουνκού μπροστά, από τον Μαντουέκε, ο Στέρλινγκ, δεν ξέρω τη φάση. Ο Στέρλινγκ τον πέταξε, τον ξέχει σήμερα, δεν ξέρω να το δες. Όχι. Τον έβγαλε στη συνέντευξη τύπου, είπε κυριολεκτικά ότι δεν είναι στα πλάνα μου, ούτε ο Στέρλινγκ ούτε ο Τσίλγουελ, να βρουν ομάδα. Εντάξει, πρέπει και κάποιοι να φύγουν από αυτή την ομάδα. Δεν γίνεται να είναι όλοι εκεί. Είπε πολλά ο Μαρέσκα που απορώ με τι θράσος τα είπε. Ας πούμε, το ρώτησαν για το ότι είναι πολύ μεγάλο το roster και λέει: δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε. Εγώ με 20 παίκτες δουλεύω. Υπάρχουν άλλοι 20, αλλά αυτοί δουλεύουν αλλού μόνοι τους. Δεν υπάρχει κανένα άγχος, δεν είναι καθόλου χαώδης η κατάσταση όπως τι κάνουν τα media να φαίνεται. Αυτό που λες, ρε φίλε, δεν κάνει και πολύ credit τη θεωρία σου, δηλαδή ίσα. Αδειάζεται μισή ομάδα έτσι. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω. Και την διοίκηση πέρα από τη μισή ομάδα. Δεν μου φάνηκαν πολύ σωστά αυτά που έλεγε. Να βάλουμε να πούμε μια πρόβλεψη. Πιστεύεις θα βγάλει τη χρονιά ο Μαρέσκα? Ναι. Πιστεύω θα τη βγάλει. Δεν ξέρω, πιστεύω θα στρώσει και την ομάδα. Εντάξει. Απλά καλό είναι που θέλει να δουλέψει με λίγους παίκτες. Απλά δεν το διαχειρίζεται και σωστά τώρα στα media. Αυτό. Λοιπόν, και το τελευταίο μάτς της αγωνιστικής. Τρομερή μπροστά οι Spurs. Μου άρεσαν και ο Σολάν και ο Σον και ο Τζόνσον. Και ο Μάντισον βασικά. Αλλά μετά. Ναι, αλλά μετά κλάταραν. Μετά κάνει τον goal η Λέστερ που ήταν η πρώτη φάση. Μετά μπορούσε να έχει βάλει και δεύτερο. Βάρντι χάνει φάση. Δεν ξέρω. Λες και. Τα έπαιξαν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Πόρο εξαιρετικός. Θα μπορούσε να έχει βάλει και δεύτερο goal. Είχε μια κεφαλιά εκεί στην αρχή. Αλλά είχε ένα τραυματισμό στο μάτι. Όχι στο μάτι, στο... ήταν ένα περίεργο γιατί έδειξε να πονάει πάρα πολύ, έπεσε κάτω και στο replay δεν φάνηκε να χτύπησε πουθενά. Και μετά, εντωμεταξύ έκανε σαν καρτούν για 10-15 λεπτά, απλά περπατούσε μέσα στο γήπεδο και έκανε ότι πονάει. Ήταν λες και προσπαθούσε απλά να τραβήξει προσοχή του Ποστέκογλου, ξέρω εγώ, ότι σε φάση δεν αντέχω άλλο, απλά βγάλαμε. Ήταν πραγματικά κομικό αυτό που έκανε. Είχε αλλαγή να το κάνει όμως, νομίζω δεν είχε αλλαγή να τον κάνει. Είχε, τον έκανε στο τέλος. Εντάξει. Και γιατί δεν το έλεγε απλά? Απλά ήταν πολύ περίεργο. Όποιο είδε το μάτς ξέρει τι εννοώ. Απλά ήταν κάτι φάση που απλά περπατούσε και έκανε ότι πονάει. Εγώ το τέλος δεν το είδα, είναι αλήθεια. Αλλά είδα το υπόλοιπο. Εντάξει, και από τη Λέστερ ο Βάρντι, τι να πω, στα 5,5 μήπως να μπει σε κανένα draft. Ναι, δεν ξέρω. Ρε φίλε, το χάρηκα τόσο πολύ και όπως πιστεύω και ο περισσότερος κόσμος που βάλε αυτό το goal. Σίγουρα η ουδέτερη. Δεν έχει κάνει και pre-season εντωμεταξύ. Είναι 37 χρόνια έχει φτάσει, δεν έχει κάνει pre-season. Και είπε ο Κούπερ ότι ο μόνος λόγος που έπαιξε ήταν ότι ήταν το match Δευτέρα. Αν ήταν μέσα στο σκουδί, θα είχε παίξει. Αλλά ναι, όπως είπες, η τριάδα μπροστά ήταν πολύ καλή. Εκεί τίθεται το θέμα για το Σολάνκι που είχε πολλές φάσεις. Δηλαδή, άλλος ένας παίκτης που θα μπορούσε να είχε πληρώσει και να πληρώσει και καλά. Σε βάθος χρόνου θα πληρώσει όμως, πιστεύω. Σίγουρα θα πληρώσει. Το θέμα, αυτό που με προβλημάτισε, έχει να κάνει με το πάντα πώς διαβάζεις τα στατιστικά. Γιατί τα στατιστικά λέγανε ότι είχε πολλές ευκαιρίες, θα πρέπει να έχει ένα γκολ τουλάχιστον. Το θέμα ήταν όμως ότι δεν ήταν καλά και ψύχρωμα τα τελειώματα που έκανε σε αυτές τις ευκαιρίες. Οπότε ναι, μεν θα βρεθεί σε φάσεις μέσα. Το θέμα είναι ο παίκτης που. Ο Σολάνγκη που θα μπει μπροστά στην Τότεναμ και θα τελειώσει αυτές τις φάσεις, δεν ξέρω προσωπικά. Μου φάνηκε λίγο τσαπατσούλης. Εντάξει, ένα μάτσι είναι. Ήταν μέσα στη φάση και είχε φάση, εγώ πιστεύω θα κάνει καλή χρονιά φέτος. Ναι, πολύ, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Απλά μου φάνηκε έτσι. Από αυτό που έβλεπα, ένιωσα ότι είναι κλασικό πράγμα. Είναι σαν να παίρνεις ένα παίκτη που δίνει αρκετά καλός για μια καλή ομάδα. Αλλά θα δούμε. Είναι ένα μάτς, εννοείται πως τον κρατάνε όσοι τον έχουν. Λοιπόν, για τον bonus που λες, που το έχω χτίσει σαν suspense τώρα οι ιστορίες. Διάβασα, είδα ένα thread στο Twitter που έλεγε
έδειχνε το πόσο έχουν ευνοηθεί, φαίνεται, οι επιθετικοί από τα bonus σε αυτή τη σεζόν. Τουλάχιστον από αυτό το δείγμα της πρώτης αγωνιστικής έδειχνε ότι νομίζω όλοι οι επιθετικοί που βάλαν goal πήραν bonus και οι 4 στους 7, αν θυμάμαι σωστά τα νούμερα, κάποια αναλογία ήταν, πήραν και το max bonus, πήραν 3 bonus. Οπότε αυτό είναι λίγο ενδεικτικό. Είναι ουσιαστικά σαν να σε λέει ότι ξέρεις, το goal των επιθετικών είναι και αυτό 5 σχεδόν. Κοίτα, αυτό ίσχυε και πιο παλιά. Το goal για τον επιθετικό έπαιρνε περισσότερο στο bonus point system. Τώρα μάλλον το αλλάξαν και το κάνουν πιο έντονο αυτό. Εντάξει, δεν είναι και άδικο γιατί παίρνουν από το λιγότερο για τον goal. Ναι. Αλλά okay. Δεν με χαλάει εμένα. Αυτό σε συνδυασμό του ότι διάβασα ότι πολλοί από τους αμυντικούς που κάνανε κλίση δεν πήραν bonus, ίσως να είναι ένα στοιχείο που μας οθεί λίγο προς το να μην είμαστε τόσο big at the back που λέμε, να ξοδεύουμε τόσο λεφτά στην άμυνα. Αυτό είναι το ένα. Επίσης, επειδή αναφέρθηκε στην κάρτα που πήρε ο Κόβασιτς, ποιος ήταν, πλέον. Α, ναι, οκ, ναι. Sorry, μπερδεύτηκα. Διάβασα ότι. Τώρα δεν θυμάμαι πάλι. Τα bonus πλέον μπορούν να αλλάξουν μετά από μία μέρα ακόμα, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής. Δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτό το πράγμα ότι κλειδώνει μετά από μία-δύο ώρες μετά το μάτς πόσο ήταν. Οπότε ο Γκουαρντιόλ νομίζω μέσα στα μεσάνυχτα πήρε ένα bonus από το πουθενά. Ακραίο. Και αυτό είναι κάτι που. Εντάξει. Είπες ότι είναι μεσή μου το bonus. Τώρα δεν με πολύ πείραξε, αλλά αυτό το συγκεκριμένο feature των bonus μπορώ να δω άνετα τον εαυτό μου στο μέλλον να το καταργέμαι. Εσύ υπέρμαχος. Α, να το καταργέσαι. Όχι, να το καταργέμαι. Τι, γιατί θα κοιμόμαστε, θα χάνουμε τα bonus στον ύπνο μας, ρε φίλε. Μπορεί να παίρνουμε όμως bonus στον ύπνο μας. Κοίτα, με την προϊστορία που έχουμε τα bonus, δύσκολο. Αλλά οκ, ναι, την αναλύσαμε πολύ. Πρώτη αγωνιστική και το παρακάναμε λίγο ίσως. Ναι, ίσως να το παρακάνουμε. Τώρα δοκιμάσαμε να το πάμε match με match. Τώρα εντάξει, είμαστε και δύο βέβαια, οπότε είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο. Όταν γυρίσει ο Σάκης, δεν νομίζω να έχουμε τόσο χρόνο να αφιερώσουμε σε κάθε μάτσα. Θα βγαίνει κάθε επεισόδιο μία ώρα. Εντάξει, απλά για το τι έχεις να κάνεις την επόμενη αγωνιστική. Τον Μπάρκο θα αλλάξεις. Κοίτα, ρε φίλε. Καθόμουν και κοιτούσα την ομάδα μου σήμερα το πρωί και λέω: Πω, δεν μου αρέσει καθόλου η ομάδα μου. Λέω: Τι σκατά από τόσο καιρό, τι έκανα. Κοίτα, έχω ουσιαστικά 3 ερωτηματικά, 4 βασικά, στην ομάδα μου, θεωρώ. Ο Μπάρκο, ο Κουάνσα, ο Ενκούνκου και ο Αμάντ. Η φάση είναι ότι πιστεύω και θέλω να ελπίζω ότι ο Ενκούνκου θα παίξει, οπότε δεν θα κάνω αλλαγή εκεί πέρα. Και έχει και καλό πρόγραμμα. Εντάξει, πες ότι δεν τα ξεκινάει όλα βασικώς, θα ξεκινήσει αρκετά πιστεύω και με το πρόγραμμα που έχει. Κάτι θα κάνει γι' αυτός. Ο Αμάντ είμαι σε φάση, okay, μάλλον θα βγαίνει αλλαγή νωρίς, άμα ξεκινάει. Θα τον κρατήσω τώρα άλλο ένα μάτς, ίσως δύο, άμα έχω κάτι άλλο να κάνω. Μετά μάλλον θα το διώξω. Κουάνσα, σκεφτόμουν μέσα στο Σουσουκού θα το διώξω τώρα νωρίς για να μην φάω price drop ή όχι. Το price drop έγινε ήδη, οπότε δεν νομίζω να κάνω ούτε και αλλαγή. Έτσι κι αλλιώς τον πάγκο θα το βάλω για να παίξει ο Ρόμπινς ο βασικός. Και εντάξει, για τεσσάρι αμυντικό αλλαγή δεν θα κάνω τώρα ακόμα. Δεν νομίζω να κάνω κάποια αλλαγή, άρα θα κάνω ρόλ και θα βάλω αρχηγό το Χάλαντ γιατί εντάξει, είπαμε. Φτάνει, να είσαι λίγο ήρεμος. Και εγώ το ίδιο, τα πήγα καλά. Έχουν και δική μου καλούτσικο πρόγραμμα. Απλά θα έχω φλέκεν τέρμα με τη Liverpool, αυτό είναι το κακό. Okay. Και με τον Μπόρο δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά ακόμα και αν δεν παίξει, έχω στον πάγκο 3 παγκίτες που παίζουν. Ο Χάρβουρντ, Μπέλς και ο Φάες, 90 λεπτά. Ο Λάβια ξεκίνησε τώρα βασικός.
Εντάξει, ακριβή μεταγραφή ήταν για την Τζέλση πέρσι. Ή 4,5 μέσους. Που με λέει χαμηλό όντρε. Okay. Τον πήρα. Οπότε και εγώ για ρόλο την πάω. Την μεταγραφή. Και το μάτι που ξεχωρίζει για αρχηγό είναι αυτό τη City, όπως είπες και εσύ. Χάλαντ με την Ipswich. Mm-hmm. Από τα υπόλοιπα, το Aston Villa Arsenal ξεχωρίζει. Νομίζω σαν πιο. Όχι, derby. Εντάξει. Ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον. Ναι, ομάδες με παρόμοια δυναμικότητα. Πιστεύω θα κάνει κάτι ο Watkins αν παίξει. Να δώσει και μια πρόβλεψη. Okay. Εντάξει, να πούμε για τη λίγα του Σάκη το One Punch Man ότι συνεχίζει να εξελίσσεται και να ανθεί. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιος ήταν πρώτος. Έχει μπει πόσος κόσμος πλέον. Ναι, δεν είδα ποιος ήταν πρώτος. Κάποιος πήρε Wood. Που δώσαν το Wood. Ήταν ο, ναι. ο Μπάμπης ο Κοκκίνης από τους FPLDs, ήταν ο Βασίλης ο Ρεκούδης. Και δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν και κάποιος άλλος, δεν θυμάμαι τώρα. Τρεις ήταν. Με συγχωρείτε, γιατί είναι και πάτρων και όλα. Αλλά ναι, έχει μεγαλώσει λίγα, να βλέπετε τα βιντεάκια, να συρίζετε και εκεί. Κάνουμε διάφορα καινούργια πράγματα φέτος. Επίσης έγινε το πρώτο post για το FPL Therapy στην FPL Pub, το έκανα εγώ. Που, okay, όπως είπαμε και στην αρχή, όπως είπες Ανδρέα, δεν έγιναν πολλές εκπλήξεις. Δηλαδή πέρα από αυτά τα 2-3 που βγήκαν νωρίς οι παίκτες κτλ. Δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο να γκρινιάσει ο κόσμος για να βάλουμε στο βίντεο του FPL Therapy μετά. Αλλά έχει αντιπόκριση και ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε έτσι. Ναι, κοίτα, η λογική όταν έχεις ένα καλοκαίρι, πόσο είναι, ένας μήνας, πόσο, πότε ανοίγει τον Ιούλιο, ανοίγει το παιχνίδι. Είναι ότι δεν θα κάνεις μεταγραφή την πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή φτιάχνεις την ομάδα σου με βάθος χρόνου. Είναι αυτό, μία αγωνιστική, δύο, τώρα έχουμε και πέντε μεταγραφές να σώσουμε, οπότε η θεωρία έλεγε ότι πάμε και θα κρατήσουμε 2-3 μεταγραφές στην αρχή. Οπότε δεν είναι παράλογο, παιδιά, να κάνετε ρόλο. Αλλά... το λογικό είναι αυτό, όχι δεν είναι παράλογο απλά. Ναι, αυτό. Τώρα, άμα είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, τι να πω. Αλλά για να κλείσω κι εγώ μια πρόβλεψη, εσύ είπες για το Watkins. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω στην ομάδα μου για την αγωνιστική το Rodrigo, το Muniz, που δεν πήγε, έκανε ένα περίπου, έκανε ένα ψελετάκι, πήγε να βάλει εκεί πέρα στο Old Trafford, δεν το έκανε. Αλλά παίζει με τη Leicester και εντός έδρας μάλιστα, μια φούλα μου την είδα καλά. Και μια Leicester που, okay, όπως είπες, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά με την Tottenham δεν υπήρχε. Όντως. Είμαι πολύ χαρούμενος. Πάμε με το punt εκεί πέρα. Α, προδίδεις και το punt σου. Ναι. Εννοείται. Και νομίζω δεν θα είμαι και μόνος. Καλά μην το λες. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστούμε που με ακούσατε. Μπορείτε να κάνετε like, subscribe, follow στο Spotify, παιδιά. Ανεβαίνουν οι followers και μας αρέσει. Έχουμε βάλει και να rate, στόχους προσωπικούς για παραπάνω. Ωραίος. Follow και rate. Να μπείτε να κάνετε, να πατήσετε τις στελίτσες και στα αστεράκια. Να μας βάλετε 5 αστεράκια να ανεβαίνουμε για να μας προβλήνει και το Spotify σε καινούριους ακροατές. YouTube, δεν πήραμε σχόλια για τις κάμερες. Α, ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Αυτό εγώ το παίρνω σαν θετικό. Okay, αφού δεν είναι αρνητικό, αφού δεν πήραμε αρνητικά σχόλια. Ναι. Είναι θετικό, ωραίος, μου αρέσει. Λοιπόν, εντάξει. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς να βελτιώνεται λίγο η φάση. Αυτά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζουμε και οι τρεις μαζί, έτσι. Μακάρι. Άντε. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε όλους. Μια χαρά. Άντε, σου για φάνταση. Άντε, σου για παιχνίδι. Το σπιτάκι σου. Κοινάει τζόλι το π***. Βάλε τζόλι, ρε π***. Πού θα το βάλεις.